Καλώς άνεμο σας έφερε στο Ηράκλειο και ο λόγος είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που το βλέπουμε και στην μπλούζα σας. Αυτό το Ευρωπαϊκό που είναι τιμητικό για την πόλη να το διοργανώνει. Και θέλουμε να ξεκινήσουμε από αυτό. Νομίζω είναι μια σημαντική διοργάνωση που ανεβάζει τον πύχη για το κριτικό βόλεϊ, γιατί και ο κόσμος μπορεί να δει παιχνίδια σπουδαίου επίπεδου. Σαφώς. Διοργανώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε οποιασδήποτε ηλικία και αν είναι, είτε αναπτυξιακές είτε ανδρών γυναικών, είναι ένα γεγονός, μια γιορτή για το κάθε άθλημα. Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα είχαμε να πάρουμε 30 χρόνια διοργάνωση τέτοιου επίπεδου. Φέτος πήραμε δύο, μία εδώ στην Κρήτη για τη Άντερ 18, τις κορασίδες μας, και τέλος 23 Αυγούστου για τους έφηβους Άντερ 20 στην Άρτα. Και η διοίκηση της Ομοσπονδίας, πρώτα Θεός, γιατί έχουμε και εκλογές φέτος, μέσα στους στόχους της είναι πλέον, εφόσον έχουμε εξυγειανθεί και σε ένα μεγάλο βαθμό, να έχουμε τέτοιες διοργανώσεις πολύ πιο συχνές, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν 8 πρωταθλήματα. Άντερ 16, άντερ 18, άντερ 20 και ανδρών και αντίστοιχα γυναικών. Οπότε μέσα σε 8 οργανώσεις κάθε διετία, χρόνο παραχρόνο και κάθε χρόνο δηλαδή, γιατί πάνε συνέχεια αυτά, μπορούμε και έχουμε τις δυνατότητες, σαν χώρα το έχουμε αποδείξει με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και με τα πρωταθλήματα, σε άλλα αθλήματα, μπορούμε να το κάνουμε και στο βολή. Και για μένα προσωπικά είναι χαρά μεγάλη που γίνεται εδώ και ειδικά στο γήπεδο αυτό το οποίο όταν είχα στην Κρήτη ξεκίνησα, ήμουν ο πρώτος που πήγα μέσα. Και έχω πάρα πολλές αναμνήσεις. Και θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος του βολέι και γενικά ο φίλαθλος κόσμος που αγαπάει τον αθλητισμό θα είναι παρόν στα παιχνίδια αυτά. Για την εθνική μας παίζει το πρώτο παιχνίδι αύριο. Υπάρχει και κριτικό στοιχείο στην εθνική. Βέβαια. Κοιτάξτε, εμείς παίζουμε καταρχήν κάθε μέρα 8 ώρα το βράδυ όλες τις αγωνιστικές. Αύριο ξεκινάμε με Λιθουανία. Τα 4 πρώτα παιχνίδια είναι τα πιο κρίσιμα για μας και τα οποία είναι με ομάδες που είμαστε κοντά και τα οποία εφόσον καταφέρουμε να κερδίσουμε. Θα αλλάξουν και οι στόχοι. Πάμε βέβαια βήμα-βήμα, όπως και πέρσι πήγαμε βήμα-βήμα. Η ίδια ομάδα είναι που ήρθε τέταρτη στην Ευρώπη, με αδικία. Έπρεπε να ήταν τελικό, αλλά στον ημιτελικό με την Ιταλία μας αδικήσαν. Εν πάση περιπτώσει. Και το σημαντικό είναι ότι έχουμε και δύο κοπέλες από το Ηράκλειο, από τον Όφη, την Μπριοντάκη και την Πιτσούλη. Ο Όφη έχει κάνει μεγάλα βήματα τα τελευταία δύο χρόνια στο γυναικών και από ό,τι βλέπω δυναμώνει πολύ την ομάδα του. Και ίσως θέλει ο πρόεδρος, ο κ. Δανάλης, να φτάσει και τη γυναικεία ομάδα, που προσωπικά το εύχομαι. Ψηλά, γιατί το αξίζει το Ηράκλειο. Εμείς, όταν ήμουν εδώ, είχαμε μεγάλη φτώχεια. Ήμασταν πίσω από τον μπάσκετ, το Ηράκλειο, τον Παγκαλιάτη κλπ. Τον Όφη, που ήταν στις δόξεις του με τον Γκέραλτ.